Μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και Λέσβου και τοπικός αντιπεριφερειάρχης είναι, και αρμόδιος για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Πανάγο Κουφέλο. Καλημέρα κύριε Κουφέλο. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εκτός από κρούσμα κορονοϊού, έχουμε και κρούσμα καταρροϊκού πυρετού. Εγώ πάντως τα μπερδεύω και τα δύο. Βέβαια ο καταρροϊκός πυρετός αφορά τα πρόβατα. Έτσι. Λογικό ακριβώς, ναι. Έχουμε δυστυχώς και αυτό το πρόβλημα με τον καταρροϊκό πυρετό. Έχουμε ήδη ένα δείγμα, επιβεβαιωμένο κρούσμα, το οποίο έγινε με εργαστηριακό έλεγχο και αποδείχθηκε ότι τελικά στο μεσότοπο έχουμε μία συγκεκριμένη εκτροφή, η οποία παρουσίασε τον ορότυπο 4 του καταρροϊκού πυρετού. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ξέρετε, και ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο η Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Και τώρα έχουμε καλέσει όλους τους κτηνοτρόφους με ανακοίνωση όσοι παρατηρούν κάποια συμπτώματα τουλάχιστον στα ζώα τους να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή το κτηνιατρίο, το κατατόπους κτηνιατρίο που υπάρχει, το κτηνιατρίο Καλονής ή το κτηνιατρίο Μανταμάδου, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση και έγκυρη γνωμάτευση από τους κτηνιάτρους. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, γιατί είμαστε και εν μέσω καραντίνας και lockdown και οι μετακινήσεις είναι αρκετά δύσκολες. Να πούμε ότι ο καταρροϊκός πυρετός ορότυπος που εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο ζώο, στο κοπάδι, στο μεσότοπο, δεν είναι ο ορότυπος που ο συνηθισμένος που έχουμε εδώ στη Λέσβο, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Ακριβώς, αυτό είναι ένα καινούργιο ορότυπο. Είναι ένας ορότυπος ο οποίος δεν ήταν μέχρι το Μάρτιο που είχαμε τον περασμένο, που είχαν εμφανίσει το τελευταίο κρούσμα δηλαδή, που ήταν ο ορότυπος 16, είναι ο ορότυπος 4. Αυτό, σαν να το πω έτσι, σαν ορότυπος συναντάται πάρα πολύ και ευρέως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου εκεί πέρα πραγματικά, θα πω την λέξη, βράζουν δυστυχώς οι επιζωοτίες. Τώρα το πώς μεταφέρθηκε ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Κοιτάζουμε να δούμε από πού προήλθε. Δηλαδή κάνουμε και εμείς μια μικρή ιχνηλάτηση πώς μεταφέρθηκε. Και θα σας ενημερώσουμε. Μάλιστα. Δεν το αφήνουμε, γιατί μας παρεξένεψε και εμάς, που είναι ένας διαφορετικός ορότυπος από αυτό που είχαμε και αντιμετωπίζαμε εμείς. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Έχουν γίνει ιχνηλατήσεις σε άλλα γειτονικά κοπάδια από αυτή την εκτροφή? Όλα έχουν ξεκινήσει. Σας είπα και πριν ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθάμε. Αυτό είναι από το Υπουργείο έχει δοθεί. Επομένως, δεν έχουμε όμως άλλα κλούσματα, μόνο ένα συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, έχουν πει για κάποια συμπτώματα, το παρακολουθούμε, έχουμε πάρει αίματα, γίνονται μολυψίες συνεχώς. Στην ίδια περιοχή ή σε άλλες περιοχές? Όχι, είναι αυτή τη στιγμή στα παράκυλα. Στα παράκυλα. Έχει δοθεί, ναι, έχουν από το Σάββατο έχουν κινητοποιηθεί οι δικές μας υπηρεσίες, έχουν πάει, έχουν κάνει την αιμολυψία, περιμένουμε τα εργαστηριακά, αλλά και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ήρθαν και δηλώσανε στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Μάλιστα. Και στα κατατόπους κτηνιατρία ότι έχουν κάποια συμπτώματα και θα γίνουν και αυτές οι αιμολυψίες, ώστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να πούμε εδώ για τους τηλεθεατές που δεν τα γνωρίζουν αυτά, ας πούμε έτσι, με πολλές λεπτομέρειες, ότι το νησί μας είναι σε καραντίνα καταρροϊκού πυρετού εδώ και πάνω από μια δεκαετία, νομίζω. Έχουμε κλείσει δεκαετία, δεν είμαι σίγουρη, και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει εξαγωγή ζών των ζώων για εκτροφή. Γίνεται εξαγωγή ζών των ζώων μόνο για άμεση σφαγή. Ακριβώς. Δηλαδή φεύγουν τα ζώα από εδώ για να πάνε να σφαγούν και να πουληθούν, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, μετά το νέο κρούσμα που εμφανίστηκε, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγή ζών για άμεση σφαγή ή κλείνει και αυτή η δυνατότητα? Όχι, δεν έχει κλείσει ακόμα. Θα δούμε σε τι έκταση έχει βρεθεί και πώς είναι ακριβώς, και αναλόγως θα πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν είναι τόσο το γεγονός, εμείς δηλαδή δεν ανοίγει από μέσα, μισό λεπτό. Δεν είναι ότι έχει θέμα το αν θα εξάγουμε για σφαγή. Ναι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξάγουμε επιτέλους ζώντα ζώα για εκτροφή. Το οποίο πουλούνται ως γεννήτορες ή ως επιβίτορες. Γιατί αυτά είναι και το κέρδος της πραγματικά του κτηνοτρόφου. Ναι. Το βασικό το κέρδος είναι εκεί. Και ανεβαίνει και η τιμή του κρέατος μετά. Ζώου, και η τιμή του βέβαια, ζώου. Και του ζώου, αλλά καθώς και του κρέατος και του γάλακτος. Ακριβώς. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φυλή, και μιλάω για τη Λέσβο αυτή τη στιγμή. Είναι η λεσβιακή φυλή προβάτων, ακριβώς, η οποία είναι γνωστή για την ανθεκτικότητά της, αν δεν κάνω λάθος, και για την παραγωγή γάλακτος. Και για την παραγωγή γάλακτος. Έχουμε και άλλες φυλές, όπως είναι τα χιώτικα τα πρόβατα, τα οποία είναι επίσης πολύ καλά και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε.
το τονίζω, όχι για να πηγαίνουν να γίνεται σφαγή στο, για στην Ελλάδα. Εκτροφή. Για εκτροφή. Ακριβώς. Θα ζητούν και μάλιστα είχε γίνει συζήτηση όταν ήμασταν στην, το προηγούμενο έτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. ότι αλλάζει πλέον με την νέα κοινή αγροτική πολιτική η διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ενισχυθεί η εγωπροβατοτροφία. Και τονίζανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές φυλές οι οποίες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τις υπόλοιπες που έρχονται από το εξωτερικό. Ακριβώς. Και τι γίνεται όμως, κύριε Κουφέλο, από τη μία μας ενισχύουν την, την δυνατότητα να εκτρέφουμε πρόβατα, από την άλλη όμως έχουμε αυτή την καραντίνα η οποία μας ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, μετά το τελευταίο κρούσμα θα παραταθεί κι άλλο. Θα παραταθεί ακόμα 2 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτά εμείς παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Και τι εννοώ δηλαδή? Συνιστούμε στους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή να υπάρχει μια απολύμαση σχετική σε τακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχουν εντομοπαθητικά. Κοιτάζουμε όσο μπορούμε να μην εισέρχονται ξένα ζώα χωρίς να έχουν ελεγχθεί πρώτα, αλλά αυτό επαφείται καθαρά στο θέμα αυτό του κτηνοτρόφου. Αυτό ίσως να, μην, ναι, να είναι λίγο δύσκολο να γίνει, έτσι. Υπάρχει και μια άποψη, ότι όχι μια άποψη, είναι και επιστημονικά ας πούμε αποδεκτό, ότι μεταφέρεται και με την μεταφορά των βοηδών. Mm-hmm. Το ελέγχουμε και αυτό, το κοιτάζουμε και αυτό το πράγμα πώς θα γίνει, ώστε να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό βοηθάει την κτηνοτροφία μας, δεν είναι ενάντια στην κτηνοτροφία μας. Πολλοί θεωρούν ότι αν θα φύγουν τα ζώα στην υπηρετική Ελλάδα, θα διάσει και δεν θα έχουμε κτηνοτροφία. Έχουμε μια πολύ δυνατή κτηνοτροφία. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ίσα ίσα έναυσμα για να γίνουν ακόμη περισσότερα ζώα, να γίνει εκτροφή με μεγαλύτερο αριθμό ζώων. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μεγαλύτερο ζώο, και θα πάρουν μεγαλύτερη τιμή οι κτηνοτρόφοι, η παραγωγή μας. Μάλιστα, είναι έτσι λίγο δύσκολη κατάσταση. Να πούμε όμως ότι κάθε δίμηνο γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυστηρά και υποχρεωτικά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από την κτηνιατρική υπηρεσία για τον καταρροϊκό. Και το πρόγραμμα πήγαινε καλά μέχρι αυτό το κρούσμα, μέχρι τώρα, δηλαδή που βρέθηκε αυτό το κρούσμα, ναι. Από τους λεγόμενους μάρτυρες, mm-hmm. έτσι τους χαρακτηρίζουν κάποια συγκεκριμένα βοηδή, τα οποία παίρνουμε αίμα κάθε 2 μήνες, όπως είπατε σωστά. Και ελέγχουμε, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Είναι για να κάνουμε έλεγχο σε ό,τι αφορά τα εξωτικά νοσήματα. Γίνεται αυτός ο έλεγχος. Οι μάρτυρες δεν δείξανε σε εμάς ότι υπάρχει καταρροϊκός. Προφανώς ήταν κάποιο ξεκάρφωτο, ας πούμε, έτσι, κάπως, ναι, ανεξάρτητο κρούσμα. Ανεξάρτητο κρούσμα, το οποίο όμως ήταν αρκετό για να μας κάνει τη ζημιά. Ακριβώς. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ναι. Ελπίζουμε να μην έχουμε πολλά ακόμη κρούσματα, αν και υποψιάζουμε ότι αφού μου είπατε έχουμε ενδείξεις και έχουμε αναφορές πολλά των κτηνοτρόφων. Ναι, εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους τους κτηνοτρόφους διαμέσω του ραδιοφωνικού σταθμού, mm-hmm. να επικοινωνήσουν με το παραμικρό κρούσμα που βλέπουν στο κοπάδι τους. Η κτηνιατρική υπηρεσία είναι δίπλα τους, είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, για να τους προστατέψει και να προστατέψει και τα ζώα τους. Δεν πρέπει να φοβούνται τίποτα και θα παρακαλέσω όλες αυτές τις φωνές που ακούγονται που λένε κρύψτε το, δεν χρειάζεται το φανερώσεις, θα πάθει ζημιά, θα. Μάλιστα. Να τις απομονώσουμε και να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπει η κοινοτική και η ελληνική νομοθεσία. Γιατί είναι για την προστασία του καταναλωτή και για την προστασία του κτηνοτρόφου. Ακριβώς. Και όταν λέω του καταναλωτή, είναι γιατί και ο καταναλωτής θα έχει ένα ποιοτικό κρέας το οποίο θα δίνεται και θα καταναλώνεται. Θα είναι ελληνικό προϊόν, θα είναι ντόπιο προϊόν. Και το δεύτερο, ο κτηνοτρόφος θα πάρει αυξημένη τιμή στο προϊόν του. Ακριβώς. Και θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουν υπόψη οι κτηνοτρόφοι, οι Ναι. Επειδή ίσως παρερμηνευθεί αυτό που είπα για το θέμα του καταναλωτή, θέλω mm-hmm. να τονίσω ότι αυτή η επιζωωτία δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, δεν μεταφέρεται δηλαδή αυτή η ασθένεια στον άνθρωπο. Έτσι, απλά λέμε για την προστασία του καταναλωτή με την έννοια να μην παίρνουμε εισαγόμενα κρέατα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό τονίζω. Να μην παίρνουμε εισαγόμενα κρέατα τα οποία είναι αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας. Ακριβώς. Τα συμπτώματα που θα βλέπει ένας κτηνοτρόφος στο ζώο του και πρέπει να του κινήσουν την υποψία. Μπορούμε να πούμε 1-2 έτσι για κάποιους πιθανόν που δεν τα έχουν στο μυαλό τους ακριβώς ποια είναι? Συμπτώματα εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό το χαρακτηριστικό που είναι να υπάρχει πρίξιμο κάτω από τη σιαγόνα, να φανεί πυρετό, ναι. Να είναι καταπευλημένο το ζώο. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να οδηγήσουν, όχι μπορεί να οδηγήσουν, να μας σημάνουν τον κόδωνα του κινδύνου και έτσι να πρέπει να επικοινωνήσουμε τον κτηνίατρο. Οι περισσότεροι, επειδή εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του κτηνίατρου εκτροφής,
μπορούν να επικοινωνούν με τον κτηνίατρό τους και να έρχονται και να τους συμβουλεύουν. Μάλιστα. Και να τους το συμβουλεύουν. Γι' αυτό. Να τους δίνουν δηλαδή τις κατάλληλες οδηγίες. Ωραία. Η κτηνιατρική υπηρεσία έχει αρκετό προσωπικό για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις ανάγκες τις υφιστάμενες αλλά και άλλες ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς με επιζωτίες, προβλήματα κτλ. Κύριε Κουφέλο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην κτηνιατρική. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, καταβάλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια όλοι οι κτηνιατροί μας, οι υπάλληλοι, με υπεροριακή απασχόληση. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγους κτηνιάτρους, αυτό το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, έχουμε κάνει πάρα πολλά έγγραφα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές επιζωτίες και μάλιστα τότε που ήταν οι Αφρικάνικοι πανόλοι πέρα από τα βουλγάρικα σύνορα που είχαν σοβαρό πρόβλημα στην Θράκη, στη Μακεδονία μας, είχαμε και στη Μικρά Ασία, είχαμε στην Τουρκία. Στα τουρκικά παράλια έβραζε η Αφρικάνικη πανόλη. Και αυτό που ζητούσαμε ήταν να μας ενισχύσουν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το κατάλληλο προσωπικό ώστε να ανταπεξέλθουμε. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Το λέω γιατί ναι μεν ήρθαν οι προσλήψεις από τον, από το, από την, που είχαν γίνει μια προκήρυξη, ναι. Αλλά ακόμα η υπηρεσία δεν έχει ενισχυθεί από τους κτηνιάτρους αυτούς. Δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή στις προσλήψεις. Έχουμε φτάσει σε 5 κτηνιάτρους οι οποίοι θα προσληφθούν εδώ στον Α, δεν έχουν έρθει ακόμη αυτοί να υπηρετήσουν. Δεν έχουν έρθει. Όχι, δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν έχουν διοριστεί δηλαδή ακόμη. Δεν έχουν έρθει, γι' αυτό. Μάλιστα. Και γι' αυτό. Αλλά καταβάλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Και θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, γιατί πραγματικά δεν έχουν πάρα πολύ τέτοιο. Δεν έχουν σταματήσει να βοηθάνε όπου χρειαστεί ή όπου του έχουν ζητήσει κτηνοτρόφοι μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε στενά το θέμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουφέλο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε αυτή την έτσι. Ευαισθησία για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Νομίζω ότι το κτηνοτροφικό μας κεφάλαιο είναι το μεγαλύτερο, έτσι, το πιο, αυτό που ενισχύει περισσότερο την οικονομία της Λέσβου. Νομίζω το γνωρίζετε. Είναι ακριβώς. Το πρώτο και μετά ακολουθεί η ελαιοπαραγωγή και η ελαιοκομεία. Πρώτα είναι ακριβώς. Η κτηνοτροφία. Παράγουμε πάρα πολύ καλό γάλα, ποιοτικό γάλα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτά τα πολύ ωραία ποιοτικά τυριά, τα οποία είναι φημιστά παντού σε όλο τον κόσμο. Είμαστε, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, μία pop φέτα, νησιώτικη, και είμαστε η μοναδική νησιώτικη φέτα. Ακριβώς. Που έχει χαρακτηριστεί pop και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ να τον κύριο καλά. Κουφέλο καλή που ήταν μέρα. Κοντά μας. Καλή σας μέρα.